Σε πρόσφατο βίντεο μα αναφερθήκαμε στη μεγάλη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στο Κούρσκ που παραπέμπει σε προετοιμασία επίθεση μεγάλη κλίμακα σε Χάρκοβο Σούμεϊ. Αναφερόμενοι μάλιστα λεπτομεριακά στο ρωσικό σχέδιο, εκτιμούσαμε ότι πιθανότερο φαντάζει σε πρώτη φάση η πλήρης απελευθέρωση του Ντομπά από του Ρώσου μέχρι το Μάρτιο. Έχοντα πετύχει αυτό, στη συνέχεια θα προσπαθήσει ο Πούτιν να διαπραγματευτεί η τάχα με τον Ζελένσκι, ζητώντας του προκειμένου να σταματήσουν οι στρατιωτικέ επιχειρήσει, να αποδεχθεί ότι τα κατακτημένα εδάφη τη χώρα του θα ανήκουν εφεξή στη Ρωσία. Φυσικά αυτό δεν πρόκειται να γίνει, οπότε και η Ρωσία θα επιτεθεί στο βορρά δεύτερη φάση, έχοντα ω αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη Σούμη και Χάρκοβου. Εφόσον τα παραπάνω ευοδοθούν, θα ακολουθήσει η τρίτη φάση που περιλαμβάνει την απελευθέρωση τη Χερσόνα και στη συνένωση των ρωσικών δυνάμεων τη Ουκρανία με αυτέ τη υπερδυνιστερίας. Στο υπερπόντιο Think Tank που μελετά τι στρατιωτικέ συγκρούσει, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία θα επιστρέψει στι περιοχέ Σούμι και Χαρκοβό. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου εξάγουν ένα τέτοιο συμπέρασμα από τα λόγια του Πούτιν για την ανάγκη εξάλληψη τη ίδια τη πιθανότητα βομβαρδισμού του ρωσικού εδάφου. Ταυτόχρονα δεν είναι σαφέ από τα δημοσιευμένα αναλυτικά στοιχεία ποια μορφή θα λάβουν κατά τη γνώμη του οι επιχειρήσει των ενόπλων δυνάμεων τη Ρωσική Ομοσπονδία για την καταστολή των βομβαρδισμών. Στι περιοχέ Σούμι και Χαρκοβό δεν υπάρχει ούτε καν το μέγεθο του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία που ήταν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του περασμένου έτου. Συγκεκριμένα προ την κατεύθυνση του Τζουγκεφ στα σύνορα με τη Ρωσία υπάρχουν τα στρατεύματα τη 113η ταξιαρχίας καθώ και Ουκρανοί θελοντέ και οι δύο είναι μάχημε δυνάμεις. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι φωνικές μάχες που διεξάγονται στην Ανατολική Ουκρανία έχουν πολυάριθμες ανθρώπινες απώλειες με αποτέλεσμα οι Ουκρανοί, οι οποίοι μειονεκτούν αριθμητικά να αποστέλουν δυνάμεις από άλλα σημεία του μετώπου, αδυνατίζοντας τη διάταξη και τη μαχητική τους ισχύ σε αυτά. Ένα από αυτά τα σημεία είναι η περιοχή του Χάρκοβο και του Σούμι, οι οποίες είναι πολύ κοντά στα ρωσικά σύνορα, με αποτέλεσμα πόλεις και κομοπόλεις της Ρωσίας να είναι εντός βελληνικούς του Ουκρανικού πυροβολικού, το οποίο βάλει εναντίον τους. Οι παραπάνω δύο παράγοντε συνηγορούν ώστε το Χάρκοβο να συγκεντρώνει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει το επόμενο μεγάλο πεδίο σύγκρουση ρωσικών και ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.